Best for Soil. Εναλλαγή καλλιέργεια. Πρακτικέ πληροφορίε. Γεια σα, είμαι η Σάσκια και εργάζομαι στην Τέλφη, μια ερευνητική και συμβουλευτική υπηρεσία στι καλλιέργειε σιτηρών. Για τη διαχείριση υγιού εδάφου, η σωστή εναλλαγή καλλιεργειών είναι πολύ σημαντική. Πώ θα το κάνετε αυτό και οτιδήποτε συνεπάγεται, θα το δείτε σε αυτό το βίντεο. Μία καλή εναλλαγή καλλιέργεια μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση ζημιών από παράσιτα και ασθένειε, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί και ενισχύει την υγεία του εδάφου. Εκτό από την προστασία από ασθένειε και παράσιτα, παίζει σημαντικό ρόλο στη γονιμότητα και δομή του εδάφου. Η εναλλαγή καλλιέργεια είναι μια σχεδιασμένη σειρά από συγκεκριμένα είδη που θα μεγαλώσουν στο ίδιο χωράφι. Η διαδοχική καλλιέργεια ανήκει σε διαφορετική οικογένεια για να ασκήσει πίεση σε ασθένειε και παράσιτα. Μία αναλλαγή μπορεί να είναι πολύ απλή, αλλά οι πιο ποικίλε μπορούν να αποδώσουν σε περισσότερα ωφέλη υπό την προπόθεση ότι οι διαδοχικέ καλλιέργειε χρησιμοποιούνται στη σωστή σειρά και αναλογία. Για να σχεδιαστεί η κατάλληλη εναλλαγή καλλιεργειών, είναι σημαντικό να καταλάβουμε τις βαθύτερες διαδικασίες και να ακολουθήσουμε τα σωστά βήματα. Οι ασθένειε εδάφου και οι νηματόδει απαιτούν ευπαθή φυτά ξενιστέ για να επιβιώσουν και να πολλαπλασιαστούν. Μπορούν να πολλαπλασιαστούν εντό ή πάνω στο φυτό ξενιστή. Μετά τη συγκομιδή, τα υπολείμματα τη καλλιέργεια και τα νεκρά φυτά πιθανόν να περιέχουν μεγάλα ποσά νηματοδών και παθογόνων. Με την αποσύνθεση των υπολείμματων των φυτών θα παραμείνουν στο έδαφο, αυξάνοντα τον κίνδυνο προσβολή του εδάφου. Αυτό αυξάνει την πίεση στην επόμενη καλλιέργεια στο σημείο όπου είναι οικονομικά ασύμφορο. Αυτό ο συνεχόμενο κύκλο μπορεί να διακοπεί με το να μεγαλώσουμε μια καλλιέργεια που δεν είναι ξενιστή και δεν θα είναι ευπαθή στι ασθένειε και παράσιτα του εδάφου. Αυτή η πράξη φέρει φυσικού παράγοντε όπω τη λιμοκτονία των παθογόνων ή με τον ανταγωνισμό από ωφέλιμου μικροοργανισμού που σημαίνει ότι οι πληθυσμοί των βλαβερών παθογόνων και παρασίτων θα συρρυκνωθούν. Τότε, ευπαθείς καλλιέργειες θα μπορούν να ξανακαλλιεργηθούν στο ίδιο σημείο. Μία καλή εναλλαγή καλλιέργεια αποτρέπει παράσιτα και ασθένειε από το να φτάσουν σε μία πυκνότητα πληθυσμού που θα επηρεάσει την ποσότητα και την ποιότητα τη με τη συνεπακόλουθη οικονομική ζημιά για τον παραγωγό. Αυξάνει ή διατηρεί την υγεία εδάφους, βοηθώντας τη διατηρήση και κερδοφορία της καλλιέργειας. Πρώτα απ' όλα, μία σωστή εναλλαγή καλλιέργειας προσαρμόζεται στις τοπικές συνθήκες. Εκτός από τις ευκαιρίες της αγοράς και τον τύπο εδάφους, το επίπεδο μόλυνσης των ήδη υπάρχοντων ασθενειών και παρασύτων καθορίζει το πλάνο εναλλαγής. Ο καθορισμός του επίπεδου μόλυνσης από τους νηματώδεις είναι σχετικά εύκολος και σε πολλές χώρες δημόσια ή ιδιωτικά εργαστήρια προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες. Σε αντίθεση, υπάρχουν πολύ λίγες τέτοιες μεθόδοι για τους μήκητες εδάφους, παραδείγματος χάρη βερτιτσίλιο, και αυτή η ανάλυση είναι διαθέσιμη μόνο σε λίγες χώρες. Γι' αυτό, μια καλή εναλλαγή είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη διαχείριση μυκητολογικών ασθενειών του εδάφου. Το εύρο των ξενιστών για ασθένειε και νηματόδης εδάφους πρέπει να ληφθεί υπόψη. Μερικέ ασθένειε και νηματόδης έχουν περιορισμένο αριθμό ξενιστών. Παραδείγματο χάρη, νηματόδης τη πατάτα. Ενώ άλλοι έχουν ευρύ φάσμα ξενιστών. Παραδείγματο χάρη, τριχοντορού SPP. Ο σχεδιασμό τη εναλλαγή καλλιέργεια είναι εξαρτώμενο από τι καλλιέργειε και από ποιε ασθένειε και νηματόδει είναι ήδη εγκατεστημένε στο χωράφι. Εδώ θα σχεδιάσουμε μια καλή εναλλαγή καλλιέργεια με τη βοήθεια τη βάση δεδομένων τη Best for Soil. Το παράδειγμα μα είναι ένα αμμόδε έδαφο στη Βόρεια Ευρώπη. Έχουμε μια εναλλαγή καλλιεργειών για 8 χρόνια. Οι κύριε καλλιέργειε είναι πατάτε, κρεμίδια και καρότα. Οι τυπικές ασθένειες και νηματώδεις για αυτά τα είδη είναι τα verticillium dahlia, sclerotinia, sclerotium, fusarium, foma terrestris και alternaria radicina. Ελεύθεροι νηματώδεις και οι νηματώδεις είναι τα Pratylenchus penetrans και Trichodorus spp. Σε αυτή την εναλλαγή μεγαλώνουμε πατάτες δύο φορές και οι άλλες καλλιέργειες είναι ζαχαρότευτελα, λάχανο και χειμερινό σιτάρι με σίκαλη σαν χλωρή λιπάνση. Ένας γενικός κανόνας για τη συχνότητα είναι να μην φυτεύουμε την ίδια καλλιέργεια περισσότερα από μία φορά κάθε δύο χρόνια. Για κάποια είδη απαιτείται μεγαλύτερη διάρκεια. Σε αυτό το παράδειγμα, η κύρια καλλιέργεια είναι η πατάτα και εναλλάσσεται από τρεις διαδοχικές καλλιέργειες. Η ανάλυση εδάφου και οι παρατηρήσει από προηγούμενε καλλιέργειε δείχνουν ότι οι πιο κάτω νηματόδει είναι παρόντε στο χωράφι. Πραντιλένχου Penetrans και Τριγκοντόρου SPP. Το επίπεδο του πρατιλένχους Penetrans είναι μεγαλύτερο από το όριο ζημιά. Γι' αυτό κοιτάζουμε στη βάση δεδομένων της Best for Soil για να δούμε ποια φυτά που δεν είναι ξενιστές μπορούμε να φυτέψουμε. Αφού επιλέξουμε την προτινόμενη μα εναλλαγή, το πλάνο μα δείχνει σε ποιο σημείο ο νηματόδη μπορεί να πολλαπλασιαστεί στι επιλεγμένε καλλιέργειε και ποιο βαθμό ζημιά θα υποστούν οι καλλιέργειέ μα. Όπω βλέπουμε εδώ, ο τριγοντόρου δεν είναι πάντα αλλά πολλαπλασιάζεται σε όλε τι καλλιέργειε. Γι' αυτό αποφασίσαμε να εισάγουμε την προστατευτική καλλιέργεια Ταγέτε Πάτουλα, αφού το Ταγέτε απελευθερώνει μια ουσία θανατηφόρα για τον πρατιλένχους όταν οι νηματόδει εισέρχονται στο φυτό. Βλέπουμε πως μία ακόμα δυναμία του σχεδίου μα είναι η σειρά με το χειμερινό σιτάρι και σίκαλι, διότι ο πρατηλέγχου πολλαπλασιάζεται στη σίκαλι αλλά πολύ λίγο στο ζαχαρότευτλο. Ακόμα καλύτερε επιλογέ αντί τη σίκαλη είναι η ιαπωνική βρώμη και το καλοκαιρινό κρυθάρι. Έτσι αποφασίσαμε να αντικαταστήσουμε τη σίκαλη με την ιαπωνική βρώμη και το κατιφέ σαν χλωρή λίπανση. Αυτό είναι παράδειγμα μια βελτιωμένη εναλλαγή καλλιεργιών. Στο ενημερωτικό δελτίο της Best for Soil θα βρείτε παραδείγματα για τις εναλλαγές καλλιεργειών. Μια τυπική εναλλαγή σιτηρών στη Βόρεια Ευρώπη είναι με χειμερινό σιτάρι, πατάτες και χειμερινή ελαιοκράμβη. Σε αυτό το βίντεο θα γίνει αναφορά για άλλες θεωρήσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Κάποιες καλλιέργειες φυτεύονται για να συμπληρώσουν τις ανάγκες μίας άλλης. Μία καλλιέργεια με ψυχανθή που προσθέτει άζωτο μπορεί να φυτευτεί πριν από κάποια που έχει υψηλές απαιτήσει σε άζωτο. Ένα είδο με βαθιέ ρίζε, όπω το καλοκαιρινό κρυθάρι, μπορεί να φυτευτεί μετά από καλλιέργειε όπω ζαχαρότευτλα για να βελτιώσει τη δομή του εδάφου και τη διείσδυση του νερού. Επίση, τα είδη με βαθιέ ρίζε φέρνουν πίσω το άζωτο το οποίο προσχώρησε σε βαθύτερα εδαφικά στρώματα. Αντί να αφήσετε το έδαφο γυμνό μετά τη συγκομιδή, μπορείτε να φυτέψετε προστατευτικέ καλλιέργειε πριν την 1η Οκτωβρίου. Να έχετε υπόψη σα τα επίπεδα νηματοδών και τη σχέση του με τα φυτά που είναι ξενιστέ ή μη. Οι προστατευτικέ καλλιέργειε αποτρέπουν την έκπληση θρεπτικών συστατικών, αφήνουν υπολείμματα για τη διατήρηση τη οργανική ουσία στο έδαφο, προστατεύουν την επιφάνεια του εδάφου και τρέφουν το δίκτυο οργανισμών του εδάφου. Οι προστατευτικέ καλλιέργειε προωθούν το σχηματισμό ισχυρά σταθερών αδρανών στοιχείων, τα οποία μπορούν να αντισταθούν στη διαβροχή από δυνατέ βροχέ και ανέμου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στα βίντεο της Best for Soil. Για να αποκομίσετε περισσότερα από την αναλλαγή καλλιεργειών, όπου είναι δυνατόν να ενσωματώσετε και άλλες πρακτικές όπως προστατευτικές καλλιέργειες. Σε κάθε περίπτωση, λάβετε υπόψη ποια παράσιτα και ασθένειες μπορεί να έχετε και προσαρμόστε την αναλλαγή και τις επιλογές με προστατευτικές καλλιέργειες και χλωρές λιπάνσεις για να τα μειώσετε. Η βάση δεδομένων της Best for Soil μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιλογή της κατάλληλης καλλιέργειας για την κάθε περίπτωση.